να πω και για το χρέος της Αμερικής, το οποίο αναφέρθηκες και ναι. εσύ, και αυτό είναι ένα βαρύδι στην αγορά και γενικότερα στην αμερικανική οικονομία. Σε μια εκλογική χρονιά λοιπόν, πλέον, έτσι, που είναι δεμένα τα χέρια πλέον και ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών. Ακριβώς, δυσκολεύει πολύ την κατάσταση οι εκλογές. Το χρέος λοιπόν έσπασε το φράγμα των 34 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για πρώτη φορά, τη στιγμή που μόλις το Σεπτέμβριο είχε σπάσει το φράγμα των 33 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή μέσα σε 3 μήνες αυξήθηκε κατά 1 τρισεκατομμύριο, μέσα σε 6 μήνες κατά 2 τρισεκατομμύρια, μέσα σε 2 χρόνια κατά 4 και μέσα σε 4 χρόνια κατά 11 τρισεκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ γρήγορη. Είναι ανεξέλεγκτη τώρα. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα βουνό χρέος σε μια αμερικανική οικονομία, η οποία θα πρέπει κάθε μέρα να ψάχνει να βρίσκει 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τους στόκους. Είναι ασύρτο το νούμερο, έτσι, αν το λάθω. Ακριβώς. Τη στιγμή που πριν από 2 χρόνια αυτό το ποσό ήταν το μισό. Μπράβο. Είναι σε μια απέραντη φούσκα υπερδανισμού έτσι, η Αμερική αυτή έτσι. Τη στιγμή. Βέβαια μπορεί και κόβει συνέχεια τον Μπαρμπασάμ, μπορεί να κόβει συνέχεια νόμισμα, αλλά αυτό που λες είναι ο πληθωρισμός όμως, είναι το πληθωριστικό χρήμα και είναι και το χρέος των Αμερικανών πολιτών, οι οποίοι πλέον βλέπουν τα επιτόκια στην καθημερινότητά τους από το να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, από το να αγοράσουν ένα σπίτι, που είναι πλέον εξωπραγματικά τα επιτόκια, Εφή. Έτσι είναι και μπαίνει και σε ένα φαύλο κύκλο, διότι αυτό το υψηλό φορτίο του χρέους θα πυροδοτεί πληθωρισμό, τα επιτόκια θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς το κόστος αποπληρωμής του χρέους. Και όπως είπες και εσύ πριν, ο κάθε Αμερικανός πολίτης είναι καταχρεωμένος. Του αναλογούν 100.000 δολάρια χρέους. Εκτός από το προσωπικό του χρέος που έχει ο καθένας. Όπως και στην Ελλάδα, όχι ότι εμείς είμαστε καλύτερα. Το είπα και πριν, 32.000 ευρώ είναι αυτή τη στιγμή για τον καθένα μας. Έτσι, με βάση το δημόσιο χρέος της χώρας. Άσε έξω το ιδιωτικό. Φυσικά. Και εμείς έχουμε ένα χρέος τεράστιο. Βέβαια. 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βεβαίως. Και είμαστε χειρότερα από την εποχή των μνημονιών και από το κούρεμα των ομολόγων το 2012. Όσοι θυμούνται, επί κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Και το θέμα είναι πώς θα φύγουμε από όλο αυτό. Γιατί γενικώς τα χρέη πλέον έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν. Έτσι. Το αυτό που θα γίνεται είναι να αυξάνονται. Ναι. Επίσης, η Αμερική, το Κογκρέσο, από την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει ξανά τις συζητήσεις για χρηματοδότηση των κυβερνητικών δαπανών. Διότι φτάνει ξανά σε 2 κρίσιμες ημερομηνίες. 19 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου, όπου λήγουν τα νομοσχέδια που υπογράφτηκαν για να αποφευχθεί το λεγόμενο shutdown, η λεγόμενη διακοπή λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών. Οπότε θα πρέπει να αναζητήσει ξανά πόρους χρηματοδότησης. Και αυτό είναι δύσκολο, διότι ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου ζητούν να μειωθούν οι κυβερνητικές δαπάνες κάτω από το όριο που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο. Και όπως είπαμε και πριν, Ανέστη, είναι ένα έτος των προεδρικών εκλογών, οπότε θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες. Μεγάλα τα ελλείμματα, μειούμενα συνεχώς τα φορολογικά έσοδα, αυξανόμενες οι κρατικές δαπάνες, οπότε καταλαβαίνουμε όλο αυτό είναι ένα τοξικό μείγμα που κάποια στιγμή προς το παρόν δεν έχει αντίκτυπο στην οικονομία, αλλά κάποια στιγμή και σύντομα θα επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία. Και να πούμε πριν συνεχίσει τα θέματά σου ότι οι πρώτες μεγάλες εκλογές παγκοσμίως είναι στην Ταϊβάν. Έτσι, είναι 13 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ κοντά τώρα. Ναι, έτσι, που βγάζει κυβέρνηση είναι Ταϊβάν. Πολύ κοντά. Αυτό το κράτος το οποίο είναι ο leader στο θέμα των microchips και το οποίο βέβαια αποτελεί ουσιαστικά το πετράδι του στέματος για Κίνα και για Αμερική. Ναι, είναι όπως λες πολύ κρίσιμες εκλογές. Βέβαια δεν πρόκειται να ανεβάσει τους τόνους. Αν και μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον που ζούμε δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη θριαλίδα. Είδαμε ότι υπάρχει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Βέβαια. Γενικώς το γεωπολιτικό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο που πρέπει να το παρακολουθούμε φέτος. Ωραία.